Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Λοιπόν, σήμερα το BMW είναι έτοιμο. Πάμε να πάρουμε τα πλαστικά τα οποία ντύσαμε με αυτοκόλλητο. Πάμε να το πλύνουμε και να σας το δείξω πώς είναι στημένο και πώς βγήκε. Let's go! Λοιπόν, μόλις έφυγα από το παιδί, έχω παραλάβει τα κομμάτια, έχουν γίνει τούμπανο, είμαι πολύ ευχαριστημένος με το τελικό αποτέλεσμα. Πηγαίνω τώρα καθοδόν για την BMW να μας τα τοποθετήσουν όλα και μετά να πάω να αφήσω το αυτοκίνητο για πλύσιμο για να μπορείτε να το δείτε κι εσείς. Επειδή αυτή τη στιγμή το αυτοκίνητο είναι χάλια, έχει σχεδόν ένα μήνα εδώ στην καρδίτσα που βρέχει και έχει φουλ συννεφιά και υγρασία, οπότε καταλαβαίνετε ότι το αυτοκίνητο είναι σε άλλη άθλια κατάσταση. Με συγχωρείτε, δεν έχω πιει καφέ ακόμα, γι' αυτό και δεν μπορώ να μιλήσω. Οπότε πηγαίνουμε BMW να τα τοποθετήσουν και πάμε να αφήσουμε το αυτοκίνητο για πλύσιμο. Αλλά απλά ήθελα να σας πω ότι λίγο που τα είδα, τα έχω πίσω, έχουν βγει πολύ καλά. Για πάμε να δούμε τι θα κάνουμε. Μόλις φτάσαμε στο πλυντήριο, αφήνουμε εδώ το αυτοκίνητο να το ετοιμάσουν τα παιδιά. Μόλις το έχουν έτοιμο, ερχόμαστε πάλι, το παίρνουμε και σας το δείχνω να μου πείτε και εσείς τη γνώμη σας αν σας αρέσουν αυτά που κάναμε στο αυτοκίνητο. Πάμε να αφήσουμε τα κλειδάκια και να το αφήσουμε το αυτοκίνητο να πληθεί. Αφήνω τα μάξι που λέτε στο πλυντήριο και τι να δω μέσα. Mercedes AMG GTS. Εντάξει, ένα αυτοκίνητο άλλο επίπεδο, έχω βγάλει μερικά πλάνα, αν και ο ιδιοκτήτης δεν θέλει να βγει το αυτοκίνητο να το ανεβάσουμε πουθενά. Εγώ θα σας κάνω ένα sneak peek να το δείτε λίγο. Εντάξει, δεν έχω λόγια για το αυτοκίνητο, πολύ παραπέρα. Thank you.
Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Αυτό ήταν το reveal από το αυτοκίνητο. Όπως είδατε, κάναμε καθρέφτες και κάναμε και όλο το εσωτερικό γυαλιστερό μαύρο. Το εσωτερικό ήταν γκρι, νίκυλο. Αυτή τη στιγμή τώρα το έκανα γυαλιστερό μαύρο. Πιστεύω ότι ταιριάζει πάρα πολύ. Έχει δέσει τελείως το look με το αυτοκίνητο και με τους προφυλακτήρες και με την αεροτομή πίσω. Το μόνο που έμεινε για μέσα είναι να ντύσουμε το τιμόνι. Όπως σας έλεγα, θέλω να το κάνω ένα αλκαντάρα. Οπότε μέσα θα είναι αυτό. Έξω θα κάνουμε τις ζάντες και ένα χαμήλωμα. Όπως σας είπα, έχουν ξεκινήσει τα project, οπότε από εδώ και πέρα, από το νέο έτος, θα βλέπετε πιο πολλά project με το αυτοκίνητο. Ελπίζω να σας άρεσε, εγώ είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος. Το παιδί που μας έντυσε τα κομμάτια έκανε πολύ καλή δουλειά. Θα αφήσω και link δικό του από κάτω, όσοι είστε από Θεσσαλία και ενδιαφέρεστε και θέλετε να ντύσετε κάποια κομμάτια από το αυτοκίνητό σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το παιδί και να πάτε από εκεί να σας πει τιμές κτλ. Αυτό ήταν το βίντεο, ένα γρήγορο, ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like, ένα comment, ένα subscribe. Φιλιά από μένα και τα λέμε στο επόμενο. Peace!